Bebas 3 malam. Είμαστε στην Καλαμάτα, στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του καινούργιου μου τραγουδιού Δέσμε. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτή την πόλη, διότι είναι η πόλη που γεννήθηκα. Υπάρχουν σκηνές με παιδικούς μου φίλους, έτσι η φόρτιση συναισθηματική είναι πιο δυνατή και πιο έντονη κάθε φορά που θα βλέπω αυτό το βίντεο κλιπ. Δείχνει το ερωτικό παιχνίδι ανάμεσα σε μια γυναίκα και σε έναν άντρα, όπου αυτή η γυναίκα είναι ερωτευμένη με αυτόν περισσότερο από ότι αυτός μαζί της. Αυτός την παίζει, την απορρίπτει με τον τρόπο του, την προκαλεί. Πέρα όμως από αυτή την ιστορία την ερωτική που σε πολλούς μας είναι οικία, αυτό που μου αρέσει σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι ότι περνάει το μήνυμα της φιλίας σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Είμαι πολύ χαρούμενη για το τραγούδι Δέσμε, διότι μέσα από αυτό νιώθω ότι εξελίσσομαι μουσικά. Μου έχει δοθεί ευκαιρία να παρουσιάσω στον κόσμο μία πλευρά μου την οποία δεν την γνώριζε μέχρι τώρα, και εύχομαι να το αγαπήσει όσο έχει αγαπήσει και τα προηγούμενα τραγούδια. Χτυπάω την πόρτα και φεύγω. Σίγουρα μου έχουν χτυπήσει την πόρτα και έχουν φύγει, και σίγουρα έχω χτυπήσει και εγώ την πόρτα και έχω φύγει. Αλλά δεν ξέρω αν το story έχει να κάνει ακριβώς με το τραγούδι. Καταλαβες. Μπορεί να υπήρχαν άλλοι λόγοι. Αλλά ναι, την έχω χτυπήσει και μου την έχουν χτυπήσει. 5 χαρακτηριστικά τα οποία κοιτάω σε έναν άντρα. 5. Λοιπόν, να είναι έξυπνος, να έχει πλάκα, να είναι τίμιος. 3, εντάξει, μη ζητάμε και πολλά. Καλά είναι. Αυτά. Ο μεγαλύτερος μου φόβος για το μέλλον θεωρώ πως είναι το να πάψω να είμαι δημιουργική και να έχω όρεξη πάνω σε αυτό που αγαπάω. Ζούμε σε μια εποχή, σε μια χώρα που συνεχώς έτσι υπάρχει μια γενική απογοήτευση, το οποίο είναι λογικό κάποια στιγμή αυτό να επηρεάσει και εσένα και την ψυχολογία σου και το είναι σου. Εύχομαι να μην φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Η σκέψη του να γυρίσω κάποια στιγμή στην Καλαμάτα είναι λίγο μακρινή. Στην ουσία έχω λίγα χρόνια εδώ στην Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια πόλη την οποία την αγαπώ και την έχω στην καρδιά μου και την νιώθω σε σπίτι μου, διότι μου δίνει την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπάω, να τραγουδάω. Εδώ είναι η δισκογραφική μου οικογένεια, εδώ είναι οι συνεργάτες μου. Αλλά πάντα σε κάθε ευκαιρία γυρνάω στην Καλαμάτα και έχω σαν όνειρο ίσως κάποια στιγμή όταν θα κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά, να τα πάρω, να τα πάω εκεί, να τα μεγαλώσω, να ζήσουν όπως έζησα εγώ στην επαρχία. Μου προκαλεί ενθουσιασμό, μου προκαλεί χαρά, μου προκαλεί ευγνωμοσύνη προς τον κόσμο που αγάπησε τόσο πολύ τα τραγούδια και τα ανέβασε τόσο πολύ όσον αφορά τα views. Δεν έχει κάτσει ακόμα καλά μες στο μυαλό μου. Δεν έχουν κάτσει ακόμα καλά αυτοί οι αριθμοί, έτσι, αυτά τα εκατομμύρια. Άλλωστε δεν είμαι και πολύ καλή στα μαθηματικά, να φτάσει να διδικείς εγώ. Οπότε λίγο έτσι με μπερδεύει, δεν τα έχω ακόμα καλά. Αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι ο κόσμος αγαπάει πολύ τα τραγούδια, τα δύο, και εύχομαι να γίνει και με αυτό το τρίτο, το Δέσμε, και με το τέταρτο και με το πέμπτο, θα μάθουμε τους τίτλους αργότερα. Άγχος και πίεση από τη δημοσιότητα λόγω των τραγουδιών μου δεν έχω βιώσει, δεν έχω νιώσει. Είμαι μια κοπέλα που μένει στο κέντρο, χρησιμοποιώ το μετρό, χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυκλοφορεί πολύ καθημερινά έξω στους δρόμους. Όλοι είναι πολύ ευγενικοί, πολύ διακριτικοί, άλλωστε μην παίρνουμε παράδειγμα από τα δεδομένα άλλων χωρών στο εξωτερικό, που εκεί η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, λίγο, ξέρεις, και υπάρχει όρεξη και χώρο στη ζωή των ανθρώπων να ασχοληθούν περισσότερο με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια άλλη δημοσιότητα. Οπότε πιστεύω στην Ελλάδα είναι πιο όμαλα τα πράγματα και το βιώνω αυτό καθημερινά. Αυτό που δεν θα ήθελα να φέρει μαζί η επιτυχία είναι κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσω ότι έχω χάσει τον εαυτό μου. Δεν πιστεύω ότι είναι εύκολο να συμβεί αυτό, διότι έχω σωστούς ανθρώπους δίπλα μου που με κρατούν σε μια ισορροπία.
Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά ένας μεγάλος μου φόβος είναι αυτός. Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μου είναι να βγάλω το δίσκο μου με τη δισκογραφική μου, την Cobalt Music, να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε τα σωστά τραγούδια τα οποία θα με αντιπροσωπεύουν, θα τα νιώθω, θα τα αγαπήσω για να τα αγαπήσει και ο κόσμος. Γεια σας, είμαι η Μαλού και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο νούμερο 1 μουσικό κανάλι στην Ελλάδα, αυτό της Cobalt Music, για να ακούσετε πρώτη το νέο μου τραγούδι, ό,τι δεν θα ακούσει. Γεια σας, είμαι η Μαλού και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο νούμερο 1 μουσικό κανάλι στην Ελλάδα, αυτό της Cobalt Music, για να δείτε πρώτη το νέο μου βίντεο κλιπ, δες με.